Μέτρα για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό έλλειμμα της τάξης των 190 ΜΒ, σύμφωνα με τον ΑΔΜΙΕ, αναμένεται να θέσουν σε εφαρμογή οι αρμόδιοι φορείς της Κρήτης το φετινό καλοκαίρι. Μέχρι να ολοκληρωθεί και ανατεθεί σε λειτουργία το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, κάτι που αναμένεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025, το νησί παραμένει ευάλωτο σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική του επάρκεια. Το κράτος, επειδή πρέπει να προετοιμαστεί για τις ενεργειακές ανάγκες της Κρήτης, έχει ετοιμάσει να έρθουν γεννήτριες 150 ΜΒ, πολύ μεγάλο νούμερο, και θα είναι σε εφεδρεία αν χρειαστούν στην Κρήτη. Για να πάμε σε πλακά. Όταν λέτε γεννήτριες, εννοείτε τις μικρές. Όχι, μεγάλες είναι. Μεγάλες γεννήτριες. 150 ΜΒ. 147, αν την κάνω. Για να είμαστε εξασφαλισμένοι. Εξασφαλισμένοι ακριβώς. Το έλλειμμα, με βάση τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και όσα επιβεβαίωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, φιλοξενούμενος στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα της Κρήτη TV, προβλέπεται να καλυφθεί μέσω της μίσθωσης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, τις λεγόμενες κινητές γεννήτριες, ενώ έχει γίνει επίσης πρόβλεψη για τη μίσθωση ιδιωτικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής. Αυτές είναι πετρέλαιο. Αν ποτέ λοιπόν χρειαστεί και φτάσουμε το πικ και δεν μπορούν η παραγωγή ή το καλώδιο ή, εν πάση περιπτώσει, η εγχώρια παραγωγή να μας καλύψει, θα είναι έτοιμες. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Πρόκειται ωστόσο για προσωρινή λύση και μέχρι να ολοκληρωθεί η μεγάλη διασύνδεση. Παραδίδεται σε 1,5 χρόνο, σε 2 χρόνια, θα παραδοθεί η δεύτερη γραμμή. Ετοιμάζεται τρίτη γραμμή που θα συνδέσει την Κρήτη, το Ισραήλ, Κύπρο-Ισραήλ. Για να έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε και να δίνουμε. Αν ποτέ χρειαστώ να παίρνουμε, βέβαια. Αν περισσεύει, να δίνουμε. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει καταθέσει σχετική νομοθετική ρύθμιση για να θεσπιστούν οι ενέργειες που αφορούν στην κάλυψη του εκτιμόμενου ενεργειακού ελλείμματος στο νησί μας.